κρουαζιέρα εξελίσσεται ικανοποιητικά σύμφωνα με τις προβλέψεις. Έχουμε ήδη μέχρι και σήμερα 145.000 επιβάτες. Είμαστε περίπου ένα 10% πάνω από πέρυσι και περιμένουμε ότι έτσι θα εξελιχθεί και το υπόλοιπο της χρονιάς. Θα περάσουμε τους 300.000 επιβάτες με 270 προσεγγίσεις. Μεταξύ 300-350 θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι έχει αλλάξει λίγο η σύνθεση των εθνικοτήτων φέτος. Έχουμε πάρα πολλούς Αμερικάνους, δηλαδή το 1/3 περίπου των επιβατών που έρχονται στο Ηράκλειο είναι πλέον Αμερικάνοι, 46.000 Αμερικάνοι, 16.000 Ιταλοί, 16.000 Βρετανοί και μόλις 13.000 Γερμανοί. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δίνει και τόνωση στην τοπική οικονομία και στην τοπική κατανάλωση. Ωραία. Ήδη για το 2024 έχουμε προγραμματισμένες 280 προσεγγίσεις στο λιμάνι μας και είμαστε ακόμα το μήνα Ιούλιο. Σε σχέση με πέρσι, είμαστε 10% πάνω. Είναι ένα σχεδιασμό ο οποίο έχει δουλέψει όμω χρόνια πριν. Για να έχουμε δουλέψει χρόνια. Αυτό ουσιαστικά το οποίο ήταν, όπω λέμε, το game changer ήταν και έκανε την απειλή ευκαιρία για την Ελλάδα ήταν το πώ διαχειριστήκαμε την κρίση του κορονοϊού. Και ω κράτο και τα υπουργεία, αλλά και ω λιμάνι του Ηρακλείου. Mm-hmm. Κάτι το οποίο νομίζω έχει δημιουργήσει μια μακροχρόνια πλέον σχέση με τι εταιρείε κρουαζιέρα. Επόμενο στόχο για την κρουαζιέρα. Το λιμάνι του Ηρακλείου μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Είμαστε, το πήραμε στη θέση νούμερο 8, το έχουμε πάει στη θέση νούμερο 6 και ο στόχος είναι να πάμε στην τριάδα τετράδα, δηλαδή μετά τον Πειραιά είναι τα τρία λιμάνια, η Κέρκυρα, η Μύκονος και η Σαντορίνη που παίζουν λίγο κάτω από το εκατομμύριο, κοντά στους 800.000 επιβάτες. Αυτό το νούμερο νομίζω ότι μπορεί να προσεγγίσει και το λιμάνι μας, διότι είμαστε ένα λιμάνι το οποίο έχει τις υποδομές για να φιλοξενήσει μεγάλα κρουαζιερόπλια και η τάση μετά το πέρας του κορονοϊού γύρισε πάλι σε όλο και μεγαλύτερα κρουαζιερόπλια. Οι Μύκονοι και οι Σαντορίνοι έχουν το πρόβλημα της βιωσιμότητας ότι δεν μπορούν, έχουν μπουκώσει, δεν μπορούν να φιλοξενήσουν άλλο κόσμο. Συνεπώς θεωρώ ότι εκεί πρέπει να πάμε και εμείς. Γι' αυτό είναι ο σχεδιασμός μας.